Είμαστε στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο Αλεξανδρούπολης. Ο χώρος που βλέπετε είναι μια σχολική τάξη, στην οποία πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα. Έρχονται οι μαθητές του τομέα γεωπονίας και κάνουν όλες τις πρακτικές ασκήσεις που χρειάζεται να κάνουν και να πάρουν την κατάρτιση που χρειάζεται να πάρουν. Πριν γύρω 7-8 χρόνια υπήρχε ένα μικρό θερμοκηπιάκι και γενικά ο χώρος ήταν αναξιοποίητος. Στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει ένα φυσικό δώρο, υπάρχει νερό που έρχεται μόνο του από τη γη και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πιο ολοκληρωμένο και κάτι που να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τις εργαστηριακές των μαθητών. Οπότε ξεκινήσαμε, κάναμε και δεύτερο θερμοκήπιο, κάναμε βοτανόκηπο, βάλαμε αμπέλι, βάλαμε δέντρα, φτιάξαμε διαμόρφωση χώρου, διαδρόμους, πήραμε εργαλεία, τραχτεράκια, ό,τι χρειάζεται για να μπορεί ο μαθητής να αποκτήσει μια πλήρη κατάρτιση. Δεν μας έφτανε μόνο αυτό όμως, συμμετέχαμε και σε διάφορα άλλα προγράμματα. Έχουμε μια εξωστρέφεια, δεν θέλουμε να είμαστε κλεισμένοι στο χώρο μας. Θέλουμε να είμαστε στην επικοινωνία και με τους φορείς που ασχολούνται με τα αγροτικά, αλλά και με κοινωνικούς φορείς που τους αρέσει η φύση, τους αρέσει η καλλιέργεια των φυτών. Οπότε όλο αυτό προέκυψε να έρθουμε σε μια συνεργασία με τους πορείτες. Ουσιαστικά φιλοξενούμε τους πορείτες στο χώρο μας. Και μέσω αυτόν τον τρόπο και έχουμε στη διάθεση να δείξουμε τη δουλειά που κάνουν εδώ τα παιδιά, γιατί ουσιαστικά αυτός ο χώρος γίνεται από τα παιδιά. Τα παιδιά το συντηρούν και το διαμορφώνουν. Και κάθε χρόνο, κάθε τάξη αφήνει ένα μικρό έργο πίσω της. Οπότε μας αρέσει να είμαστε εξωστρεφείς και να έρχομαστε σε επαφή με τον κόσμο και αυτά που δημιουργούμε εδώ να τα μοιραζόμαστε με τον κόσμο, τη δημιουργία μας. Καταρχήν τα εργαστήρια που γίνονται εδώ πέρα και η εκπαίδευσή τους γίνονται σε πραγματικό χώρο, σε πραγματικό χρόνο. Και το βλέπουν, φεύγουν μέσα από το σχολείο και έρχονται σαν εκδρομούλα το βλέπουν. Και παράλληλα με αυτό, μαθαίνουν με βιωματικό, απόλυτα βιωματικό τρόπο να χειρίζονται τα εργαλεία, να κατεργάζονται την καλλιέργεια της γης, να φροντίζουν τα φυτά, να βλέπουν την παραγωγή των φυτών, να δοκιμάζουν την παραγωγή, να μεταποιούν την παραγωγή. Οπότε το χωρίς να καταλάβουν, παίρνουν τη γνώση με ευχάριστο τρόπο, χωρίς να έχεις μια σελίδα ή 5 φωτογραφίες και να τους πεις διάβασε αυτό. Δηλαδή, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσουν, με απόλυτα βιωματικό τρόπο το μαθαίνουν. Και κάποια μάλιστα έχουν κάποια έφεση. Και μέσα από αυτό, ο καθένας έχει τις δεξιότητες του και αναλαμβάνει κάποια έργα ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει ο καθένας.